Μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση των παιδιών σήμερα. Σε μια πρεμιέρα που πάντα είναι λίγο δύσκολο, λίγο το άγχος. Επίσης ήταν όλη αυτή η καθυστέρηση που ξεκινάμε, δεν ξεκινάμε, μας είχε πάει λίγο πίσω. Οπότε υπήρχε λίγο ένα μούδιασμα το πώς θα είμαστε την πρώτη αγωνιστική. Παρ' όλα αυτά, όλα κύλησαν ομαλά και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη διάθεση και την προσπάθεια όλων των παιδιών που αγωνίστηκαν. Περιμένεις ότι θα εξελιχθεί τόσο εύκολα το σημερινό παιχνίδι? Το σημερινό παιχνίδι, παρόλο που το σκορ φαίνεται ότι είναι μεγάλο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο αντίπαλος θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, ένας δύσκολος αντίπαλος και ουσιαστικά θεωρώ ότι βρεθήκαμε σε πολύ καλή κατάσταση εμείς και τελειώσαμε και τις φάσεις που δημιουργήσαμε και έτσι ήρθε και το τελικό αποτέλεσμα. Όμως οφείλω να δώσω συγχαρητήρια και στον αντίπαλο προπονητή για τη δουλειά που έχει κάνει, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι από εδώ και πέρα θα έχετε συνεχόμενα παιχνίδια, Τετάρτη αρχής γενομένης από το Σαρωνικό και στη συνέχεια πάλι Κυριακή, Τετάρτη και ούτε καθεξής. Θα σας δυσκολέψει? Δυστυχώς είναι πραγματικότητα που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλοι. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα και πήγε πίσω η έναρξη των πραγμάτων, είναι και ένα πρωτάθλημα με πολλές αγωνιστικές. Θα χρειαστεί να ζήσουμε αυτό. Τώρα προφανώς δεν θα είναι εύκολο για ουσιαστικά ασθενείς ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε αυτή την πραγματικότητα και πάνω σε αυτό θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε. Μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε όλο τον κόσμο της περιοχής? Το ποδόσφαιρο είναι θέαμα, οπότε χωρίς θεατές νομίζω είναι και λίγο άσχημο. Οπότε μόνο ευχαριστημένοι μπορούμε να είναι ότι είδαμε κόσμο στο γήπεδο. Θα θέλαμε ακόμα περισσότερο κόσμο, θα θέλαμε τη στήριξη του κόσμου για να βοηθήσουν τα παιδιά να και να βγάζουν όμορφα πράγματα στο γήπεδο, αλλά και να τους δίνουν σε κάθε παιχνίδι και αυτοπεποίθηση και δύναμη και να βγάλουμε ό,τι δουλεύουμε στη διάρκεια της χρονιάς.